Ιωάννα, και σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από το Instagram με περισσότερους από 2 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες τον μήνα. Το Instagram είναι όντως μία από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες στον κόσμο. Μιας λοιπόν που περνάμε μάλλον αρκετά χρόνο εκεί σκρολάροντας και εμείς, γιατί να μην αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει για να κερδίσουμε κάποια έξτρα χρήματα και γιατί όχι να δημιουργήσουμε τη δική μας κερδοφόρα επιχείρηση. Για πάμε να δούμε πώς. Πριν προχωρήσουμε όμως, εννοείται απλά ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Freedom 24 που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο και μας δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε για τέτοια ενδιαφέροντα θέματα. Έχω αφήσει το link μου στην περιγραφή του βίντεο όσο και στο pin comment, χρησιμοποιώντας το παιδιά στήριζε το κανάλι μου τελείως δωρεάν. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ανταποδοτικά, αν χρησιμοποιήσετε το link μου για να ανοίξετε τον δωρεάν λογαριασμό σας στη Freedom, θα πάρετε και την πρώτη σας δωρεάν μετοχή ως 800 ευρώ, αν είστε άνω των 25. Μιας που είμαστε εδώ, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μια καρδούλα. Βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Παιδιά, τα βίντεο όμως σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν ή να ενημερώσουν. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή, είμαι ερασιτέχνης επενδύτρια, επενδύω μόνο τα δικά μου χρήματα, δεν είμαι πιστοποιημένη. Ποτέ δεν παίρνουμε οικονομικές συμβουλές από το YouTube. Μόνο εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τις ειδικές. Και πάντα κάνουμε και την προσωπική μας έρευνα πριν επενδύσουμε σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Λοιπόν, πρώτος τρόπος, παιδιά, για να βγάλουμε χρήματα από το Instagram είναι να δημιουργούμε χορηγούμενο περιεχόμενο. Συνεργαζόμαστε δηλαδή με brands που αγαπάμε και που εμπιστευόμαστε και που χρησιμοποιούμε και εμείς οι ίδιοι και οι ίδιες και προωθούμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους μέσα από τα post ή τα βίντεό μας ή τα Instagram stories μας. Πολύ σημαντικά, παιδιά, εδώ δύο πράγματα. Πρώτον, να μιλάμε μόνο για πράγματα τα οποία και εμείς χρησιμοποιούμε και όχι για οτιδήποτε θέλει εκεί έξω να χορηγηθεί ή να κάνει διαφήμιση, γιατί έτσι το κοινό θα το καταλάβει και μαντέψτε, δεν θα μας ξανακούσει. Οπότε πρέπει να σεβόμαστε την κοινότητα που φτιάχνουμε. Και φυσικά το δεύτερο είναι ο λογαριασμός μας να έχει ξεκάθαρο περιεχόμενο. Μπορεί να αφορά, για παράδειγμα, δηλαδή τη μόδα, τα ταξίδια, τη μουσική, τη μαγειρική, τη γυμναστική, τα οικονομικά. Σημασία έχει να εστιάσουμε σε ένα αντικείμενο για να αποκτήσουμε ταυτότητα. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια πολύ ισχυρή κοινότητα με κοινά χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα. Και αυτό ακριβώς ψάχνει μια εταιρεία για τη διαφήμισή της. Δημιουργούσουμε κοινό και περιεχόμενο που θα ευθυγραμμίζονται με τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της. Για παράδειγμα, ξέρετε ότι αν θα πάτε στο δικό μου Instagram, μάλλον δεν θα δείτε μόδα, βλέπετε τι φοράω. Ξέρετε όμως ότι σίγουρα θα βρούμε βίντεο με τρόπους για το πώς να βγάλουμε χρήματα, για το πώς να αποταμιεύσουμε, για κάποια ευκαιρία ή κάποιο επίδομο που μπορεί να δικαιούμαστε. Οπότε, παιδιά, όχι, δεν κάνουμε λίγο απ' όλα. Συγκεντρωνόμαστε σε κάτι που μας αρέσει και μιλάμε μόνο για αυτό. Έτσι θα μεγαλώσει. Και θα με πείτε όμως τώρα, ναι, ρε Ιωαννάκη, αλλά πόσες φορές χρειάζεται για να κάνουμε τέτοιο περιεχόμενο και να βγάζουμε χρήματα? Παιδιά, δεν υπάρχει κάποιος αριθμός μαγικός που πρέπει να έχουμε για να ξεκινήσουμε να βγάζουμε χρήματα από το Instagram. Μπορούμε να ξεκινήσουμε και με 1000 ακολούθους να βγάζουμε λίγα χρήματα στην αρχή και σιγά-σιγά ενώ χτίζουμε την κοινότητά μας και μεγαλώνει ο λογαριασμός μας να ζητάμε περισσότερο. Έχω μια ξαδέρφη που είναι γαμάτος άνθρωπος, ασχολείται φουλ με το περιβάλλον και μιλάει για ηθική και ανακυκλώσιμη μόδα. Και βγάζει χρήματα από το Instagram ενώ έχει λιγότερο από 1000 followers. Αλλά η κοινότητά της είναι πολύ συγκεκριμένη και πολύ δυνατή και σταθερή και την ακούει όντως η κοινότητά της, γιατί όντως τους παρέχει αξία. Και ταυτόχρονα βγάζει χρήματα, ναι, λίγα γιατί είναι ακόμα στην αρχή της, αλλά αρκετά για να έχει το σθένος και να συνεχίσει και να παράγει κι άλλο περιεχόμενο και να μεγαλώσει την κοινότητά της. Ενώ προωθεί αυτό που αγαπά και ενώ ταυτόχρονα δίνει αξία στους ανθρώπους που ακολουθούν. Οπότε, όχι, δεν χρειάζεται να έχουμε 100 και 200 και 500.000 followers για να ξεκινήσουμε με τα χορηγικά περιεχόμενα. Αρκεί να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο. Δεύτερος τρόπος σαφώς που μπορούμε να βγάλουμε χρήματα το Instagram είναι να ανοίξουμε τη δική μας online επιχείρηση. Με ποιους τρόπους τώρα μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Αρχικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια print on demand υπηρεσία που μας παρέχουν πλατφόρμες όπως το Printful ή το Printify για να δημιουργήσουμε προϊόντα που θα αντιπροσωπεύουν το brand μας. Μπορούμε να τυπώσουμε το όνομά μας ή το logo μας ή μια όμορφη ζωγραφιά ή οτιδήποτε άλλο, πάνω σε μπλουζάκια, φούτερ, κούπες και ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε. Επίσης μπορεί να είμαστε φωτογράφοι ή coaches για να θέλουμε να πουλήσουμε τις υπηρεσίες μας μέσα από το Instagram. Ή θα μπορούσαμε να πουλάμε τα δικά μας digital products, όπως τα δικά μας e-book για παράδειγμα. Και για περισσότερα digital products μπορούμε σήμερα κιόλας να φτιάξουμε και να αρχίσουμε να βγάζουμε χρήματα. Έχουμε μιλήσει σε αυτό το βίντεο που θα εμφανιστεί κάπου εδώ. Και τα οποία αυτά digital products θα τα φτιάξουμε μία φορά και μπορούμε να μας βγάζουν χρήματα ενώ κοιμόμαστε. Οπότε, ό,τι και αν είναι αυτό που πουλάμε, παιδιά, φροντίζουμε να βάλουμε ένα σύνδεσμο στο Instagram bio μας, που θα παραπέμπει στην ιστοσελίδα μας. Φροντίζουμε επίσης να συνδέσουμε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα με το Instagram shopping, μιας και με αυτόν τον τρόπο, πάνω στις φωτογραφίες μας θα εμφανίζονται τιμές των προϊόντων ή των υπηρεσιών που πουλάμε και σύνδεσμοι που θα καθοδηγούν κατευθείαν τον επισκέπτη στην ιστοσελίδα μας. Και μόλις κάνουμε, παιδιά, αυτά τα τεχνικά και βρούμε τι πουλάει, αρχίζουμε να παράγουμε καθημερινό περιεχόμενο. Όχι απαραίτητα πουλησιακό. Θα έλεγα μάλιστα ότι στην αρχή πουλησιακά να είναι τα ένα από τα δύο post. Το άλλο post να είναι κάτι όμορφο, κάτι έξυπνο, κάτι δημιουργικό. Κάτι που θα δίνει αξία στον κόσμο που μας ακολουθεί. Έτσι έχουμε περισσότερες πιθανότητες να πουλήσουμε τελικά. Ο τρίτο
ένας τρόπος εννοείται για να βγάλουμε χρήματα μέσα από το Instagram είναι να γίνουμε virtual assistants. Παιδιά, αν μας αρέσουν τα social, είμαστε καλοί και καλές στο να δημιουργούμε περιεχόμενο. Αν προτιμάμε να δουλεύουμε πίσω από τις κάμερες, μπορούμε να γίνουμε η προσωπική βοηθή άλλων ανθρώπων που ασχολούνται ενεργά με το Instagram. Γιατί ναι, πολλοί δημιουργοί περιεχομένου, ειδικά οι πολύ μεγάλοι και οι πολύ μεγάλες, δεν έχουν πλέον τον χρόνο ή χρειάζονται ένα δημιουργικό και εμπνευσμένο άτομο να τους βοηθήσει με τη διαχείριση του λογαριασμού τους στο Instagram. Κάποιες από τις αρμοδιότητες μας τώρα μπορεί να είναι η επικοινωνία με πιθανούς χορηγούς, η απάντηση σε DMs ή σε σχόλια ή ο προγραμματισμός των δημοσιεύσεων. Μπορούμε να κληθούμε επίσης να προτείνουμε δικές μας ιδέες για τη δημιουργία περιεχομένου, ώστε να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη του brand του εκάστοτε δημιουργού περιεχομένου. Εάν λοιπόν έχουμε αναπτύξει τις δεξιότητές μας στα social media, αλλά δεν θέλουμε ταυτόχρονα να είμαστε το επίκεντρο της προσοχής, τουλάχιστον όχι τώρα, αυτό μπορεί να είναι μια καλή επιλογή για εμάς. Αφήστε που όντως αυτό είναι ένα πολύ καλό βήμα για να δούμε πώς ακριβώς δουλεύει όλο αυτό, πώς βρίσκουμε εταιρείες για να κάνουμε μαζί τους συνεργασία, πώς κάνουμε συνεργασίες με άλλους δημιουργούς περιεχομένου, πώς διαχειριζόμαστε την κοινότητα. Με αυτόν τον τρόπο παίρνουμε πολύτιμη εμπειρία για να μπορέσουμε αυτό μετά να το κάνουμε εμείς για εμάς. Και τώρα που είδαμε και με ποιους τρόπους μπορούμε να βγάλουμε χρήματα εμείς από το Instagram, πάμε να δούμε και κάτι ακόμα. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αξιοποιήσουμε αυτά τα έξτρα χρήματα που θα βγάλουμε? Να τα αφήσουμε σε έναν τραπεζικό λογαριασμό ή σε ένα ντουλάπι απλά να κάθονται και να μας τα ροκανίζει κάθε μέρα που περνάει ο πληθωρισμός? Σαφώς και όχι. Η απάντηση, παιδιά, στο να δίνουμε αξία στα χρήματά μας είναι να επενδύσουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Να βάλουμε σήμερα και όλα στα χρήματά μας αυτά τα 50, 100, 200 ευρώ. Ό,τι και αν είναι, να δουλέψουν για εμάς και να μας παράξουν αξία. Βέβαια όμως τώρα καταλαβαίνω ότι μπορεί ακόμα να μην είμαστε έτοιμοι ή έτοιμες για αυτό το βήμα. Τι κάνουμε λοιπόν? Μαθαίνουμε. Παιδιά, πηγαίνουμε στη δωρεάν ακαδημία της Freedom24, μέσα στο freedom24.com πηγαίνουμε στις υπηρεσίες και μετά στο Freedom Academy και μαθαίνουμε τα πάντα για τις επενδύσεις από πιστοποιημένους ανθρώπους της αγοράς που μας παίρνουν από το χεράκι και μας μαθαίνουν όλες τις έννοιες και ό,τι χρειάζεται να ξέρουμε για να ξεκινήσουμε να επενδύουμε. Δεν αφήνουμε λοιπόν τον χρόνο να περάσει. Αν δεν είμαστε έτοιμοι ή έτοιμες σήμερα για να επενδύσουμε, φροντίζουμε να μάθουμε ώστε κάποια στιγμή στο σύντομο μέλλον να είμαστε έτοιμοι και έτοιμες. Η γνώση είναι δύναμη και αφήνει πάντα τον μεγαλύτερο τόκο και τη μεγαλύτερη απόδοση. Αυτά λοιπόν από εμένα, παιδιά, σήμερα. Ελπίζω να βοήθησε το βίντεο. Στείλτε το και σε κάποιον ή κάποια που θέλει να ξεκινήσει να βγάζει χρήματα μέσα από το Instagram. Να ευχαριστήσουμε κάπου εδώ τη Freedom24 που ήταν ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Αναμένω ερωτήσεις, όπως για το σύνταγμα σήμερα ή ιδέες για επόμενα βίντεο. Αυτά από εμένα. Σας φιλώ και τα λέμε αύριο.